I believe that it's a great opportunity in Greece to develop recycling, to develop a circular economy section. Now in Greece we are not in the better position, but it's obvious to everyone that there is the political decision and make all the right action and take the right measures in order this to be a reality in the near future. This means Greece will be a very good destination for investment in circular economy in general and recycling in especially. Καλησπέρα σε όλους. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ελλάδος. Αξιότιμη πρέσβη των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα. Αξιότιμη εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αξιότιμη εκπρόσωπη του Ελληνικού Ανακύκλωσης. Αγαπητές φίλες και φίλοι. Ως όμιλος Στεχάνε Βίπκο, είμαστε σήμερα ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι που στηρίζουμε αυτή τη σημαντική εκδήλωση που διοργανώνεται από τον Economist και το The Power Game, ως είμαστε ιδρυτικοί χορηγοί για να στηρίξουμε την προσπάθεια. Η οποία αυτή η εκδήλωση είναι σημαντικό που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνεται στη Βόρεια Ελλάδα, εν ώψη και της συνέχισης της Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας ότι η Βόρεια Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι ένας διαπεριφερειακός κόμβος ανάπτυξης σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων και η κυκλική οικονομία. Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό για τη σημερινή εκδήλωση που παραβρίσκονται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ελλάδος, ο Πρέσβης Αμερικής, αλλά και εκπρόσωποι της Ένωσης. Δηλαδή, όλοι οι θεσμοί οι οποίοι μπορούν και πρέπει να βρουν στη χώρα να δουν στο μάτι αυτό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Κρέκας, μέσα σε μόλις 8 μήνες παρουσίαση του Υπουργείου του, κατάφερε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα με μια συνεχή, αθόρυβη, αλλά αποτελεσματική εργασία. Έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό αλλά αποδοτικό χρόνο, έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση στη χώρα μας. Έχουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την έναρξη του συστήματος εγγύησης για τις πλαστικές, γυάλινες και αλουμινιές συσκευασίες. Έχουμε ένα σύστημα κινήτρων και αντικινήτρων προς τους Δήμους, έτσι ώστε οι Δήμοι να συμβάλλουν ενεργά στην προώθηση της ανακύκλωσης στη χώρα. Έχουμε ουσιαστική αναβάθμιση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης μέσα από θεσμικό πλαίσιο, από αρμοδιότητες αλλά και από νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα, έχουμε ένα νέο πλαίσιο το οποίο οδηγεί τη χώρα μας να γίνεται ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και να έρθουν νέες επενδύσεις. Αρκετές θα είναι αμερικάνικου ενδιαφέροντος, αλλά και να δημιουργηθούν νέες πράσινες θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως σήμερα, για άλλη μια φορά δημοσίως, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον φίλο, τον κύριο Τζέφρι Πάιατ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, γιατί χωρίς τη δική του συμμετοχή, χωρίς την ενεργή συμμετοχή της ομάδας του στην πρεσβεία και τις εξελίξεις που γίνεται, δεν θα είχαμε καταφέρει να φέρουμε στην Ελλάδα μια σημαντική αμερικάνικη επένδυση, ιδρύοντας την πρώτη μονάδα παραγωγής αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης στη Παλίνη της Αττικής, που είναι η πρώτη μονάδα που δημιουργείται εκτός των συνόρων της Αμερικής. Σε ένα χώρο μεγαλύτερο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η μονάδα αυτή εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο του 2019 από τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, με την παρουσία του πρέσβη της Αμερικής, τον κύριο Τζέφρι Πάγιατ, αναδεικνύοντας το προσωπικό τους ενδιαφέρον, αλλά και την άμεση συμβολή τους, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και να αναπτύσσονται οι αμερικάνικες επενδύσεις στην Ελλάδα, βοηθώντας στη χώρα μας σε μια βιώπηση ανάπτυξη. Βοηθώντας στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εμείς, σαν όμιλος Στεχάνε Βίπκο, είμαστε περήφανοι που το εργοστάσιο αυτό επιλέχθηκε να γίνει στην Ελλάδα μέσα σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Είμαστε περήφανοι που η Ελλάδα επιλέχθηκε να γίνει η επένδυση αυτή σε ένα τομέα που υστερεί, άρα σίγουρα θα αναπτυχθεί. Στον τομέα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας. Είμαστε περήφανοι που αυτή η επένδυση θα αναπτύξει τις εξαγωγές της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε ότι σε μια ευρωπαϊκή χώρα ο όμιλος Ευίπκο κέρδισε τον διαγωνισμό για σύστημα εγκυοδοσίας 100%. Άρα λοιπόν η τεχνολογία η Αμερικάνικη και Ευίπκο μπαίνει πλέον ενεργά στην Ευρώπη μέσα από τη δική μας την επένδυση, μέσα από τη συνεργασία. Όμως,
Όπως λέει και ο πρεσβής ανακύκλωσης Γιάννης Αντετοκούνμπο, πρέπει στην ανακύκλωση όλοι να είμαστε μια ομάδα. Άρα είναι σημαντικό όλοι μαζί να δουλέψουμε στο κομμάτι της ανακύκλωσης από τη θέση του πολίτη μας, από τη θέση του ανακυκλωτή, από τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τη θέση της κυβέρνησης, από τη θέση όλων των θεσμών που μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε η χώρα μας από ουραγός να γίνει πρωτοπόρος στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Γιατί στην Ελλάδα μπορούμε και να καινοτομούμε και να πρωτοπορούμε και να γίνουμε ελκυστικός επενδυτικός προορισμός όταν είμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε ενιαία ένα μέλλον της χώρας σημαντικό και στρατηγικό. Είμαστε τυχεροί που η Αμερική έχει επιλέξει τη χώρα μας ως γεωστρατηγικό συνεργάτη και ο φίλος Τζέφρι Πάιτ βοηθάει σημαντικά να έρθουν Αμερικάνικες επενδύσεις στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ.